Έχω τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσει στο στούντιο τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και μαζί μας είναι, για να συνδράμει στην κουβέντα, η συνεργάτης και δημοσιογράφος του grevenapress.gr, η κυρία Μαρία Καναλίδου. Καλησπέριζω τη Μαρία. Και έχω επίσης τους εκλεκτούς καλεσμένους, τον κύριο Στέριο Πουρνάρα, πρόεδρο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών της ΠΕ Γρεβενών, όπως είπαμε. Καλησπέρα. Και την κυρία Αναστασία Παπακοσταντίνου, έφορος χοροδιών. Καλησπέρα. Σας καλησπέριζω στο στούντιο. Ένας σύνδεσμος πλούσιος σε τέχνη, έτσι, και δραστήριος. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε πρόεδρε, κύριε Πουρνάρα. Πότε ιδρύθηκε ο σύνδεσμος? Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2018. Έγιναν εκλογέ το 2019. Πρόσφατο. Λοιπόν. Και τώρα διανύουμε την δεύτερη τριετία. Του χρόνου έχουν πάλι εκλογέ. Δηλαδή, 6 χρόνων είναι ο Σύλλογο. Αλλά υπήρχε μια, θα λέγαμε, προηγούμενη κατάσταση με τη χοροδία τη Λίγια. Δηλαδή, το 2012 ιδρύθηκε η Λίγια μέσω τη Δευτεροπάτου Προδόνηση Εκπαίδευση. Το 2014 έχουμε δασκάλα την Νικόλα Παπάζογλου. Και κλείνουμε τώρα μια δεκαετία με την κυρία Παπάζογλου. Και επειδή μετά θέλαμε ένα φορέα για να μπορέσουμε να εκφραζόμαστε και να αναπτυχθούμε παραπάνω, ιδρύσαμε το Σύλλογο το 2018 και τώρα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο Σύλλογος. Πέρα από τη χοροδία, έχουμε και παραδοσιακή χοροδία, έχουμε εικαστικό εργαστήριο, έχουμε θεατρικό εργαστήριο, δεν μπορούμε συνέχεια όλα αυτά. Βγάζουμε και περιοδικό. Δηλαδή... Ναι, να μας πείτε λίγο το σκοπό του συνδέσμου. Ο σκοπός, όπως λέει και το καταστατικό μας, είναι καθαρά η επιμόρφωση και η ψυχαγωγία. Σύνδεσμος γραμμάτων και τεχνών. Γράμματα και τέχνες. Επειδή στα γραμμένα υπήρχε ένα κενό σε αυτό το τομέα, θεωρήσαμε σκόπο να γίνει ένα σύλλογος και να αναπτυχθούμε σε αυτό το τομέα. Και σιγά σιγά από τη χοροδία, η αιχμή του δόρτου είναι τη χοροδία, η Λίγια. Λίγια είναι η χοροδία, αυτό, ναι, γιατί Λίγια. Για εσάς μπορεί να είναι γνωστό, ναι, αλλά οι τηλεθέτες καλό είναι να αποσαφινιστεί όρος. Όταν λέγαμε Λίδια. Τι όνομα δώσουμε, σκεφτήκαμε να βρούμε ένα όνομα έτσι, πρωτότυπο. Άρα, για να καταλαβαίνουμε, ναι, υπήρξε μια χοροδία που μετράει, μπράβο, χρόνια πριν από το 2018 χρόνια. Και μέσα με αφορμή αυτό και με την αγάπη που έχετε για την τέχνη. Έγινε ο σύνδεσμος και μετά έγιναν όλα τα άλλα. Ωραία. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ο σύνδεσμος. Γιατί Λίγια, να πούμε. Η Λίγια σημαίνει μελωδική φωνή. Είναι όνομα από τη μυθολογία. Σκεφτήκαμε να πούμε θελξιόπη, θελξινόη, αυτή που θέλει το μυαλό, αυτή που θέλει με τη φωνή της, και είπαμε το Λίγια, μας άρεσε πιο πολύ. Ωραία. Είναι τετράφωνη χοροδία πολυφωνική. Δηλαδή, άλτο σοπράνο, μπάσι τενόρι. Και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η κυρία Παπάζογλου και έχουν πάει σε πολλά μέρα, θυμούμε συνέχεια. Μετά είναι παραδοσιακή χοροδία, η οποία ασχολείται με δημοτικά, ρεμπέτικα, μικρασιάτικα. Έγινε το θεατρικό τμήμα. Έχουμε ανεβάσει τέσσερις κομμωδίες μέχρι σήμερα. Έγινε εικαστικό εργαστήριο. Βγάζουμε περιοδικό, παρουσιάζουμε βιβλία. Έχουμε και περιοδική δράση. Θα μας τα πείτε όλα, ναι, μονοκομπανιά. Όχι, εντάξει. Έχετε πάρα πολλές δράσεις και εγώ λέω για να με ρωτήσετε. Σε λέω ότι... Ωραία, ωραία. Ούτως ή άλλως. Έτσι, έδωσα μια πρώτη ταυτότητα του συνδέσμου. Ναι. Άλλωστε είναι πολλά τα αντικείμενα, ναι, του πάρα πολλά συνδέσμου, τα οπότε είναι φυσικό επόμενο. Έχουμε ένα πολύ καλό συμβούλιο. Είναι μερασμένες αρμοδιότητες και πραγματικά... Πριν, αν μου επιτρέψει, ναι, Κατερίνα, να πω για το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών ότι πάνω απ' όλα παράγουν πολιτισμό. Αυτό που κάνουν με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι και δίνει όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά και σε όλες τις πόλεις που συμμετέχουν με τις εκδηλώσεις που κάνουν, είναι ο πολιτισμός. Είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι σαν σύνδεσμος, πολύ οργανωμένος καλά σύνδεσμος, δομημένος, και παίζει ρόλο αυτό που λέει ο κ. Πουρνάρας, που ξεκίνησε να πει για το συμβούλιο και για τα μέλη που έχουν μέσα, γιατί κάθε φορά που κάνουν μια εκδήλωση, και μιλάμε τώρα για εκδηλώσεις που μπορεί να φτάνουν και 20 εκδηλώσεις το χρόνο. Και μεγάλες εκδηλώσεις, εκτός από αυτά που βγαίνουν εκτός Γρεβενών, τις εκδηλώσεις που βγαίνουν εκτός Γρεβενών, έντονοι, πολύ έντονοι σαν προσωπικότητες όλοι, πάρα πολλά μέλη, πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει για αυτό το σύνδεσμο και βγαίνουν προς τα έξω. Αυτό, ναι, είναι πόσα πολύ μέλη σημαντικό. Έχει το διοικητικό σας? Πριν σας πω, θέλω και εγώ να αναφέρω στον κύριο Καναλίδου, γιατί πραγματικά είναι κοντά μας. Δεν έγινε εκδήλωση που να μην είναι κοντά η κυρία Καναλίδου και η κυρία Τσενεκλίδου. Το λέω και δημόσια και όλους ευχαριστώ. Όλα τα μέσα μας βοηθάνε, δεν λέω προβάλλον, αλλά υπάρχει ζήλος και από τη μεριά της. Το Γρεβενά Πρες εκεί. Το Γρεβενά Πρες εκεί. Λοιπόν, τα μέλη μας είναι κοντά στα 220 περίπου. Τα μέλη του Δέλτα Σίγμα. Είναι 7 μελές. 7 μελές το Δέλτα Σίγμα. Να τα πούμε μετά. Θέλετε να τους αναφέρουμε, ναι, λιγάκι. Ναι, να τους αναφέρουμε γιατί αξίζει να πούμε. Ο Χρήστος Παπαμετρίου είναι αντιπρόεδρος και υπεύθυνος του θέατρου. Η Χαρά Καραλιό είναι η Γενική Γραμματέας και υπεύθυνη εικαστικών. Ο Παναγιώτης ο Κώστας είναι ταμείας.
Η Όλγα Τσιοπούλη είναι ανατηρότητα Γενική Γραμματέας και υπεύθυνη του περιοδικού. Mm-hmm. Η Αναστασία Παπακοσταντίνου είναι έφορος χωριών. Και η Ειρήνη Τόνη είναι υπεύθυνη περιβάλλοντος. Όλοι εκλεκτοί και διαλεγμένοι και πραγματικά είμαστε μια γροθιά. Και κάνουμε αυτό που κάνουμε. Πόσα τμήματα, τι τμήματα έχει ο σύνδεσμος? Είπαμε, είναι δύο χορουδίες. Η Λίγια, θα σας πει και η Δεσούλα μερικά για τη δράση Λίγια αργότερα. Είναι η παραδοσιακή χορουδία. Η παραδοσιακή χορουδία μέχρι τώρα, από το 19, έχει κάνει ένα αφιέρωμα στη Μικρασία. Με το τάφο τη Κορονοϊός, κάνουμε αφιέρωμα στη Φοινική Παπαγινοπούλου. Τη Αγάπη, πολύ ωραία τραγούδια δημοτικά, ρεμπέτικα, Μικρασία. Και φέτος κάνουμε τη Σκηνηθιά. Κάθε Τετάρτη κάνουμε τις πρώτες μας και ετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Μετά έχουμε θεατρικό εργαστήρι φέτος. Κάνει η κυρία Εφταξία και την οποία ευχαριστώ κιόλας. Με 10, θα λέγαμε άπειρους ακόμα, αλλά τώρα ετοιμάζονται για το θέατρο. Ερασιτέχνες, αυτό μου λέτε. Όλοι οι ερασιτέχνες είναι, δεν υπάρχει μόνο. Εννοείται. Ναι. Και θα κάνει και αυτή μια παράσταση, αλλά εκείνο που είναι το, και εδώ πέρα η αιχμή του δώρου τους είναι οι άστεγοι. Ήταν άστεγοι, mm-hmm. τους στεγάσαμε εμείς και μέσα σε 4 χρόνια έκανε 4 παραστάσεις. Μανουλάκης ο Βομβιστής, γιατρός με το Στανιό, του Μολιέρου. Πέρσι κόμισα τη φάμπρικα και φέτος η λήθη του Νίλ Σάιμον. Δεν είναι εύκολο στην επαρχία να κάνεις. Αλλά εδώ στο θέατρο γίνονται μόνο 3 παραστάσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Είμαστε σύλλογοι, δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα. Ναι. Καλά θα ήταν βέβαια με τη βοήθεια της περιφέρειας και, και του Δήμου. Εννοείται οικονομικά δεν μπορείτε να το στηρίξετε. Και οικονομικά αλλά και από το καταστατικό. Και από αυτό. Αλλά αν μας καλέσει όμως ένας άλλος σύλλογος και κόψει στήρα, μπορούμε να πάμε. Ναι. Μπορείτε να πάτε. Θα εξηγηθούμε εδώ, κύριε Πουνάρτο, ναι. στην Κοζάνη, να μας καλέσει και δήμαρχος. Να μας καλέσει μια έκκληση. Αρκεί να μπορούν και τα μέλη, γιατί μετά ξέρετε, έρχεται καλοκαίρι. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην γίνει μέσα μετά. Στην καλοκαιρινή περίοδο. Η κυρία Γη Κρυαράκη είναι πάρα πολύ καλή, θεατρολόγος. Είναι στα δημοτικά, ήταν στα γραμμένα, τώρα είναι στην Κοζάνη. Και έρχεται κάθε Σάββατο και κάνουν τις πρόβες τους και πραγματικά κάνουν πολύ καλή δουλειά. Άλλο τμήμα. Έχουμε το εικαστικό εργαστήριο με τον κύριο Καράκαρη, ζωγραφική. Και κάνουμε και μια έκθεση κάθε χρόνο, τώρα θα την κάνουμε το Σεπτέμβριο. Έχουμε τμήμα περιβάλλοντος που κάνουμε ριοβασίες και ήδη κάναμε φέτος μια περιήγηση στο Carbon Trail πριν μια εβδομάδα. Τώρα θα πάμε στον Όρλιακα 26 Μαΐου και συνδυάζουμε και ψυχαγωγία και κλαρίνο και ιστορία και δασολογία, γιατί η κυρία Ντόνα είναι δασολόγος, μας λέει για το περιβάλλον. Άρα και επιμόρφωση και σκεφτόμαστε να πάμε και στο Σμόλικα, το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να και, πούμε ναι, και έχουμε εκδώσει δύο βιβλία. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο για τον Θεόδωρο Θεοδωρίδη που εξαντλήθηκε, είναι το τελευταίο που έχουμε. Είναι το τελευταίο, εννοείται βιβλίο. Η κόρη του αλλάξει βιβλία. Ναι, η κόρη του. Δεν έχει. Δεν έχουμε, μπορούμε να κάνουμε μια επανέκδοση. Δούμε τώρα. Κρατήστε το μέχρι να συμβεί. Όχι, έχω 10 για του σύλλογου, αλλά είναι τελευταίο που έχω έτσι για. Προσδιάθεση. Για προσδιάθεση, ναι. Λοιπόν, 10 ευρώ τα εισφράζει του σύλλογου. Το γράψει ο κ. Απόστολο Παπαδημητρίου. Το ξέρει το γνωστό του. Ναι, ιστορικό. Το δέσει στο σύνδεσμο και πραγματικά μα ενίσχυε οικονομικά. Ο μεγάλο ευεργέτη των Γρεβενών. Ο κύριο, δύο λόγια για τον κύριο, το ξέρουν όλοι τα Γρεβενά. Ήταν δάσκαλος, αλλά η μανία του, πραγματική μανία, ήταν να φυτεύει δέντρα. Του Καστράκη, αν έρθει στα γραμμένα, του φύτευσε ο ίδιος από το 1954 μέχρι το 1974, με δικά του έξοδα, 2.000 στρέμματα. Και τώρα, ενώ ήταν κρανίο τόπο στα γραμμένα, έγινε αυτό το άλσος που όλοι το καμαρώνουμε, έχει υπαίθριο θέατρο και γίνονται αυτές τις εκδηλώσεις. Άρα, μετά, ευεργέτης για τη φύση και... Πραγματικός. Στο χωριό του, στον Έλαδο, υπάρχει άλσος 20 στρέμματα, που τα πέφτια είναι πριν 100 χρόνια. 1921 τα φύτευσε. Μάλιστα. Και σε άλλα σημεία, και στα Γραμμένα, στα Αμέντζα φύτευσε ένα αμυγδαλαιόνα και ένα πευκόνα περίπου 200 στρέμματα. Ήταν πραγματικά. Και αυτό το βιβλίο που αυτό μου κάνατε την τιμή το και μου το έγραψα πριν 2 χρόνια εγώ. Μουσικές συγγραφέας λοιπόν. Ναι, εντάξει. Προσπαθούμε σε όλα τα τομεία όσο μπορούμε, σε όλες τις τομείς. Αυτό ήταν προϊόν της καραντίνας. Στο Γρεβενό, το νόμο του τόπου. Είναι ένα μουσικοθεατρικό δρόμενο με δύο πράξεις και 6 σκηνές και είναι η ιστορία των Γρεβενών από το 1700 μέχρι το 1950. Έχει 40 ιστορικά τραγούδια και κλέφτηκα και έχει ένα CD πίσω με τραγούδια τα οποία τραγουδάω εγώ και παίζει εκπαίνω ο Αλέξης Κασάρας. Και τραγουδιστής ναι, και συγγραφέας, ναι, άρα καλλιτέχνης, εκπαιδευτικός, το βασικό εκπαιδευτικός είστε. Φιλόλογος, είμαι φιλόλογος, αλλά μου αρέσει η μουσική και... Και η γυμναστική. Εντάξει, αυτό συνάδει λιγάκι με τη συγγραφή τουλάχιστον. Και αυτό πάλι το διαθέσαμε στο σύνδεσμο και αυτά έχουν μείνει άλλα 100 περίπου τεύχη, όπως ενδιαφέρεται. Και βγάζουν και τα περιοδικά για να τελειώσω εγώ να πω για τη χορηγία η Τασούλα. Η στέγη. Και εδώ θέλω να διαβάσω λίγο τα μέλη της συναρχής ομάδας. Είναι η Αλβανή Χρυσούλα, ο μπάμπας ο Χρήστος, η Μπασίνα η Δήμητρα, η Ντόλα η Περιστέρα. Είναι όλοι συνάδελφοι αυτοί.
ο Παπαβασίλειο Αντώνης, εκδότης των χρονικών, το ξέρετε τον Αντώνη, Πουρνάρα Στέργιος και Σβουλνιόπουλος Αντώνης. Μάλιστα. Λοιπόν, βγάλαμε μέχρι τώρα τρία τέφη. Το τρίτο ήταν το πιο σημαντικό από όλα, γιατί κάναμε φέρω στον Δημήτρη και στην Ιουλία Αγοράστη. Αυτό το έβγαλε η κυρία Αγοράστη με δικά της έξοδα και είναι όλα τα έργα του πατέρα της που είναι στα γραμμένα στο μουσείο και δική της πινάκια και ποίηματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έργα σπάνια. Είναι στο μουσείο στα γραμμένα. Λοιπόν. Και αυτό εξαντλήθηκε, δεν υπάρχει. Πολύ ωραία. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε το τέταρτο τεύχος. Τον Ιούνιο βγαίνει το τέταρτο τεύχος. Με το καλό. Ναι. Με είναι το εξαμηνέο καλό. Περιοδικό. Εξαμηνέο, πάρα πολύ ωραία. Και παρουσιάζουμε και βιβλία, συνεργαζόμαστε και με την βιβλιοθήκη και με άλλους συλλόγους. Είστε μέσα σε όλα, με λίγα λόγια, κύριε Κουνάρα. Να φέρουμε κόσμο στα γρήγορα, ναι. Κυρία Παπακοσταντίνου, θα μας πείτε δύο λόγια στο κομμάτι που σας αφορά και που είστε έφορος χοροδίων. Ναι, ναι. Έχουμε μια χοροδία, νομίζουμε, ανερχόμενη και πάρα πολύ καλή. Κάνουμε αρκετές εκδηλώσεις. Η μεγαλύτερη εκδήλωση που κάνουμε είναι κάθε χρόνο στα Γρεβενά, αρχές Ιουνίου περίπου, που έχουμε από πέρυσι την αφιερώνουμε στον αποθανόντα, στον Γιώργο τον Καραγιάννη, τον μεγάλο πιανίστα που έφυγε νεότατος από τη ζωή. Και σε αυτή την μεγάλη εκδήλωση συμμετέχουν οι χοροδίες από όλη την Ελλάδα. Με το κομμάτι το που τραγουδάμε. Εσείς συμμετέχετε οι ίδια? Ναι, ναι, ναι. Είμαι χοροδός. Είμαστε όλοι χοροδοί. Είμαστε μέσα στην Κουδέσποινα. Ναι. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Μαζευόμαστε μια φορά την εβδομάδα. Είναι το κοινωνικό κομμάτι. Mm-hmm. Είναι το κομμάτι της ανάτασης ψυχολογίας. Γιατί το τραγούδι και η μουσική μας ανεβάζουν ψυχολογικά. Ακόμα και ως ομάδα, γιατί μια χοροδία ως ομάδα, το κοινωνικό, βέβαια, ότι βρισκόμαστε, ότι μιλάμε, ότι είμαστε κοντά ο ένας στον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Και κάνουμε και πολύ καλή δουλειά με την αγαπημένη μας τη μαέστρο, την Νικολέτα την Παπάζογλου. Μάλιστα. Και άλλες εκδηλώσεις που κάνουμε, πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα σχεδόν, όπου μας καλούνε και με πολύ χαρά πηγαίνουμε. Και έχουμε... Είναι ανταλλαγή, έτσι. Ανταλλαγή. Πάμε, έρχονται και πηγαίνουμε. Και στο εξωτερικό έχουμε πάει στην Κάτω Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά. Κάναμε πάρα πολύ ωραίες συναυλίες εκεί. Γνωρίσαμε και τους Έλληνες που έχουν μείνει εκεί πέρα στην Κάτω Ιταλία. Και τώρα πρόσφατα, ήταν και η πρώτη εκδήλωση του χρόνου μας σαν χοροδία, πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, τραγουδήσαμε στο Ζωγράφιο, έγινε μια εξαιρετική εκδήλωση, με χορευτικά και χοροδίες από όλη την Ελλάδα. Ήταν 69, πρόεδρε 70. Ναι, δύο μέρες. Ήταν Παρασκευή, Σάββατο, 14-15 Μαρτίου. Ποιος αποκρέσει, δεν ήμασταν εκεί. Ήμασταν εκεί. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, πολύ συγκινητική. Αυτά. Είμαστε περίπου 40 με 50 μέλη αναλόγως. Έρχονται, φεύγουν. Να πω ότι ξεκίνησε με 25 μέλη το 12-25. Mm-hmm. Φτάσαμε 50 πριν τον κορονοϊό. Και ο κορονοϊός. Ναι, σαν... και μετά δεν σταματήσαμε. Κάναμε και πάντα διαδικτυακά. Ακόμα και στον κορονοϊό, αυτό ήθελα να πω. Όλοι. Ότι η αγάπη μας για αυτό που κάνουμε είναι τόσο μεγάλη που και στη διάρκεια του κορονοϊού κάναμε διαδικτυακά. Ναι, πέσαμε στα 30 και τώρα είμαι 42 πάλι. Ωραία, με ανωδική απλώς πορεία. Ένα θέμα είναι οι άντρες. Δεν έχουμε άντρες. Είμαστε μόνο 7. Δεν το αγαπάνε 7, το άθλημα. Τους άντρες το κουμπί. Τους άντρες δεν το έχουν. 8. Πάλι καλά. Είμαστε σε σχέση με άλλες χοροδίες. Είμαστε καλοί. Λίγοι και καλοί. Ναι, ναι. Μακάρι να βρουν κι άλλοι. Όλα αυτά απαιτούν, φαντάζομαι, και ένα οικονομικό, μια οικονομική επιβάρυνση, έτσι. Ναι. Από πού, πώς συνδράμει, ποιος συνδράμει σε όλο αυτό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι σύνδεσμοι. Τα μέλη παίρνουν 10 ευρώ το χρόνο, περίπου μαζεύουμε τώρα, γιατί μπορεί να είναι 220 μέλη, αλλά τα 100 περίπου λένε, με ένα χιλιάρικο από τα μέλη. Οι χορηγοί μας, που θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους δημοσιεύουν πάντα, Μας χορηγεί πάρα πολύ. Έχουμε 48-50 χορηγούς. Μερικοί μάλιστα μας δίνουν και αρκετά χρήματα. Επαγγελματίες των Γρεβενών. Επαγγελματίες, έτσι. Τι να σας πω τώρα. Την ερώτηση που κάνω, την κάνω συνήθως σε όλους τους συνδέσμους, παύλα, συλλόγους που φιλοξενήσαμε. Δέστε, εδώ τους δημοσιεύουμε. Είναι σε είδος, σε χρήματα. Τέλος πάντων. Σε χρήματα. Τα βιβλία αυτά βγήκαν με χορηγούς. Και τα βιβλία. Έτσι, μιλάμε τώρα χορηγούς από τον 250 ευρώ και 50 ευρώ πιο πολύ. Και όλοι οι επαγγελματίες των Γρεβενών μας 48 χορηγοί είναι περίπου. Ναι, 40 χορηγοί. Ναι. Λοιπόν, και μετά είναι και ο Δήμος και η Περιφέρεια που τα δύο χρόνια τελευταία και φέτος σχετικά μας έχουν προσχεθεί ότι θα βοηθήσουν και βοηθάνε για να γίνουν ορθά. Δηλαδή,
Το budget είναι περίπου στις 18.000 γενιέ όλο το αυτό. Σε μια ετήσια, ας πούμε, ναι, ετήσια, όλες τις εκδηλώσεις. Τα 2/3 τα καλύπτει ο Δήμος και η Περιφέρεια και τα υπόλοιπα εμείς. Μαρία, τι εκδηλώσεις έχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θα ζεις από κοντά εσύ, μπράβο, εμείς τα ζούμε από κοντά, καλύπτουμε, είμαστε δίπλα μας, αγαπάμε τον πολιτισμό. Χορηγή επικοινωνίας. Και χορηγή επικοινωνίας και χορηγή με την άλλη ιδιότητα, τη δική μου, γενικώς όπου μπορούμε βοηθάμε. Αυτό που ήθελα να πω, να αναφέρει ο κ. Πουρνάρας και το ξέχασε, είναι για την πολύρωη εκδήλωση σήμερα την Κυριακή των Βαϊών που έγινε το πρωί, στα Γρεβενά. Ναι, ναι. Μια εκδήλωση που έγινε πρώτη φορά υπό την αιγίδα του Δήμου και με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γρεβενών, με το πώς να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε, να μάθουμε να φτιάχνουμε όμορφες περδίκες. Ναι, ναι, ναι. Και συμμετείχε και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών και πολλοί άλλοι φορείς και σύλλογοι. Και πήγε, ήταν μια εκδήλωση πολύ ωραία. Τις περδίκες, όπως τις φτιάχνουν τα δικά μας χωριά και τα δικά μας μέρη. Και εσύ, ανάλογα, είναι μια πορεία. Παλιά τα έκαναν και με λουλουδάκια πάνω. Με λουλουδάκια εξακολουθούν. Με το κάθε σχέδιο, ναι, που... Αλλά είναι, τα καλσόν, αυτά που λέμε, καλσόν, τα νάιλον που... Με κονδύλι με κύριο το κάνουν, σχεδιάζουν το σχέδιο. Και μετά ζωγραφίζεται. Το βάφουν μετά και φεύγει και με ένα άσπρο το σχέδιο. Mm. Είναι πολύ ωραία τεχνική, ξέρουν πάρα πολύ στα Γρεβενά. Δεν έχουμε φωτογραφικό υλικό να δείξουμε λιγάκι στους τηλεθεατές μας. Την Τετάρτη. Μπράβο, θα μπορούσαμε να στείλουμε αυτό, να στείλουμε το βιντεάκι, ένα link, θα σου το προθήσω, που είχαν κάνει μια πολύ ωραία εκδήλωση σε συνεργασία με το πρώτο γυμνάσιο ήταν. Η Ντόνα, η υπεύθυνη περιβάλλοντος. Την διευθύντρια, την κυρία Ντόνα. Μπορούμε να το συμπεριλάβουμε σε ένα ρεπορτάζ, σε ένα δελτίο ειδήσεων. Σε ένα άλλο δελτίο ειδήσεων που έδειχνε ακριβώς πώς κάνουν τις περδίκες. Και δείχνει ακριβώς την τεχνική και με κερί το. Με κερί, με κερί και με κονδύλι. Δεν είναι μόνο με το καθιστά. Ωραία σχέδια, πάρα πολλά σχέδια, λουλουδάκια, διάφορα σχέδια. Και με τη φαντασία της κάθε κυρίας που παίρνει το αυγό, το φτιάχνει και τη χαρακτηρίζει ότι αυτή κάνει, ας πούμε, τα λουδάκια. Η άλλη μπορεί να κάνει πουλάκια. Είναι υπογραφή της κάθε μια. Γεωμετρικά σχήματα. Ή γεωμετρικά έχει κάθε μια. Αυτά είναι κοσμήματα στο μεταξύ που τα κρατάμε συνήθως για πολύ καιρό. Δεν τα τρώτε μετά. Εγώ έχω από 15 χρόνια. Είναι, τα βάζουν κάθε χρόνο έτσι πάνω στο τραπέζι. Έτσι, ωραία. Να μας ομορφαίνουν το τραπέζι. Ωραία, και είχε και ήταν τα χορευτικά του Δήμου, ο σύλλογος δικών μας και άλλοι σύλλογοι, και είχε και χορούς και τραγούδια, ήταν πάρα πολύ εκδήλωση. Και πιστεύω να θα καταγραφεί. Άρα, μια ανακεφαλαίωση λιγάκι για τις δράσεις, τις εκδηλώσεις που κάνετε. Να σας πω λίγο. Ναι, τα πείτε, βεβαίως. Πέρα. Ναι, να σας δείξω τι έκανα φέτος, σύντομα. 31, μάλλον τις 12 Ιανουαρίου κάναμε κοπή της πίτας και βραβεύσαμε τον Δημήτρη και την Ιωρία Γοράστη και τη Λούλα Τυποπιάνο, η οποία είναι το κυριότερο μέρος, 88 χρόνια παρακαλώ. Μάλιστα. Η κυρία Λούλα είναι υπόδειγμα. Παντού. Έχει τακτικά και με διάθεση και με χαρά στην χορδία. Και τώρα μάλιστα έκανε και φόρεμα, γιατί έκανε φόρεμα στη χορδία και πήγε να κάνει πρώτη φόρεμα. Δηλαδή, μπράβο γυναίκα, είναι υπόδειγμα. Λοιπόν, 31 Ιανουαρίου παρουσιάσαμε το βιβλίο του Δελιόπουλου. Αλληρόη, την καινούργια, είναι από την Κοζάνη, ο Γιώργος Δελιόπουλος, το ξέρετε, καθηγητής, δραστήριος πάρα πολύ. 3 Μαρτίου παρουσιάσαμε το έργο του ιστορικού ερευνητή Ραϊμόντου Αλβανού, συνεργασία με τα ΑΓΑΚ, ήταν πρωτοβουλία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και τη βιβλιοθήκη. 14 με 17 Μαρτίου πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, όπως είπαμε. 30 Μαρτίου κάναμε πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα ποιήσης, με συμμετοχή 4 ποιητών Κρεβενιτών, της Ελένης Αντωνιάδου, του Σέργιου Πολύζου και του Γιώργου Δουλιόπουλου και του Δημήτρη Παπακοσταντίνου, οι οποίοι απήγγελαν ποίηματα, και 3 χορουδίες από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, Αιγίου και τη Λίγια. Λοιπόν, 22 με 5 Μαΐου ήταν να γίνει μια έκθεση, θα την κάνουμε το Σπέρο, το βάλω αυτό. 15 Μαΐου καλούμε το Μουσικό Σχολείο της Άδησας στα Γραβενά να μας κάνει συναυλία και να ενημερώσει τα παιδιά. Κάθε χρόνο, χρόνο το κάνουμε αυτό. 26 Μαΐου είναι η πεζοπορία στον Ρόλιακα που θα γίνει από το χιονοδρομικό. Και 1 με 2, είπε και το Σούλα πριν, είναι η διοργάνωση του 7ου Χορδιακού Φεστιβάλ Γραβενών, Γεώργιος Καραγιάννης, με 5 χορδίες, συγγνώμη, είναι η Κέρκυρα, Βέρεια, Σάτιστα και Λάρισα και εμείς. Και θα είναι ο κύριος Λάμπης Βασιλιάδης, καθηγητής του Ιωάννου Πανεπιστημίου, πιανίστας και δάσκαλος του Γιώργου Καραγιάννη, ο οποίος θα κάνει σεμινάρια Σάββατο, Κυριακή, 10 με 12.30 για μαθητές οδείων και μουσικών σχολείων. Και την Κυριακή το απόγευμα, 7 η ώρα, θα κάνει ρεστάλ πιάνο και σκαλούμε. Δηλαδή θα είναι πολύ ωραία. Δωρεάν, έτσι. Αν μπορείτε, θα είναι πολύ καλή. Εννοείται τώρα. Υπάρχει διάλειμμα καλοκαιρινό μετά. Ναι. Τόσες δράσεις έχω και, πολύ καιρό. Και τελειώνω τις 26 με 29 Ιουνίου είναι η θετική παράσταση του Νίλ Σάιμον. Και κλείνει η αυλαία για καλοκαίρι και ανοίγει το Σεπτέμβριο. 30 Ιουνίου θα πάμε στο Σμόλικα και μετά.
Κλείνουμε, Ιούλιο, Αύγουστο κλείνουμε. Θα πρέπει να έχουν και άλλε διακοπέ. Κατάσταση. Και θα ξεκινήσει να βγουν στο Παναγιώτο. Το Σεπτεμβρίου θα κάνουμε 12 τραγούδια για τα 10 χρόνια με την κυρία Πάζουγλου. Μάλιστα. Μία, τα τραγούδια αυτά. 10 χρόνια λίγια. Έχουν βγει 16 τραγούδια. Θα γίνει στο Καστράκι αυτό 18 Σεπτεμβρίου και κλείνουμε τι 29 Οκτωβρίου με τη μουσικοτουρική παράσταση τη Χενιδιά που είπαμε. Πολύ ωραία. Και θα βγει το τεύχο τελευταίο του αρχές Δεκεμβρίου, του δεύτερου τεύχου. Και μετά έχουμε Χριστούγεννα και κλείνουμε πάλι για Χριστούγεννα ναι. λίγο, 15 μέρες. Έχει εκδηλώσεις. Από τις 12 που έχουμε την κοπή πίτας, είπαμε. Θα οργανώσουμε την επόμενη χρονιά τότε. Έχουμε και κάτι που ξεχάσαμε. Λέμε τώρα, σκεφτόμαστε να πάμε στο, στο χέρι και εδώ στο Μαυροβούνιο. Υπάρχει διεθνές φεστιβάλ 3 με 6 Οκτωβρίου. Το δούμε, αν υπάρχει διάθεση. Αυτό. Το λέμε, δυνατότητα. Αλλά δεν το έχουμε ομολογήσει ακόμη. Ναι, ναι. Δεν το έχουμε οριστικοποιήσει ακόμη. Αυτά, αυτά γίνονται κάθε χρόνο, έτσι. Κάθε χρόνο. Ναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Με έχετε καλύψει σε όλα. Έχουμε πει ναι, τις ναι, δράσεις. Θέλω να ευχαριστήσω όμως οπωσδήποτε τα μέλη του ΔΣΣΜΑ, τα μέλη των χοροδιών, των τμήματων όλων, τους δασκάλους, τους αναφέραμε όλους, την κυρία Παπάζουγλου, την κυρία Κρυαράκη, την Ευταξία, τον κύριο Καράκαρη. Και οπωσδήποτε του χορηγού μα, του οποίου πάντα του ανακοινώνουν, είναι πολλά τόμματα, τα διαβάζουμε τώρα. Ναι, δεν θα μπορούσαμε το Δήμο κάνουμε, και έτσι. Την Περιφέρεια, έτσι, και τα μέσα ενημέρωση των Γρεβενών και όλου του πολίτε που κατακλείουν τι αίθουσέ μα και μα στηρίζουν. Έτσι. Σήμερα να σα πω και κλείνουμε αυτό. Με πήρε τηλέφωνο μία από Θεσσαλονίκη, μία από την Τέντρο, από την οικογένεια, μία καρά. Λέω ο κ. Πουρανέ, ναι. Έχω λέει, κάνει μία συλλογή γνωμικών και παρομοιών. Μπορούμε να την εκδώσουμε. Δηλαδή, απευθύνθηκε σε εσάς ναι, κάποιος κάτοικος Θεσσαλονίκης, γιατί βλέπει ότι είστε δραστήριος σύνδεσμος. Και μάλιστα μπορεί κάποια μέλη να μην είναι τόσο συνεπή στις πληρωμές. Τα 10 ευρώ, εντάξει. Αλλά. Είναι καθαρά συμβολικό αυτό το ποσό. Μήπως θα πρέπει να τους υπενθυμίζετε, γιατί μέσα στην καθημερινότητα πιστεύω. Όμως με βρίσκουν στον δρόμο κάποιοι άλλοι και λένε θέλω να γραφούν μέλος σύνδεσμου. Και αυτό μου δίνει. Όταν βλέπω κάποιοι άλλοι μου λένε να γραφούν μέλη. Έτσι. Έτσι, θέλετε να πούμε κάτι καλό κάνουμε. Κάνετε σίγουρα πάρα πολλά καλά και τα Γρεβενά που τόσο πολύ αγαπάμε. Έτσι, βγαίνετε μπροστά για να ακούγετε το έργο και για τα Γρεβενά γενικότερα, την ΠΕ Γρεβενών. Έχουμε καλή διάθεση. Έχουμε αυτό είναι το βασικότερο. Έχουμε καλό κλίμα και στο Συμβούλιο αλλά και στις χοροδίες. Το μόνο που δεν έχουμε, αυτό για να το πω μια μορφή τώρα, δεν έχουμε νέο κόσμο. Νέο κόσμο δεν έχουμε και είναι κρίμα, ναι. Ωραία. Γιατί τα παιδιά πάνε είτε στο Στίβο, ποδόσφαιρο, αυτά τα μικρά. Εντάξει, κάναμε προσπάθεια να κάνουμε και χοροδία παιδική και θέατρο παιδικό. Μα τα χάλασε ο κορονοϊός. Είχα μαζέψει κανένα. Ωραία. Νομίζω ότι υπάρχει ένα λόγο. Λίγο που... δύσκολο. Δεν το βλέπω. Αν δεν το ξαναπεί. Έχουν πολλά τα παιδιά έχουν να κάνουν πολλά πράγματα. Είναι αυτό ότι δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Ο χρόνο θέλει λίγο περισσότερο επικοινωνία. Να πούμε λίγο για τα social, ότι έχουν και social και σελίδα που είναι πολύ βασικό για το συνδεσμό. Πείτε λιγάκι το όνομα τη σελίδα σας. Λέγεται grevenaculture.gr ή όπως πήγατε εσείς, σύνδεση των γνωμάτων και των Γρεβενών. Αν μπείτε στο Google, σύνδεση των γνωμάτων και των σας βγάζει. Έχουμε όλες τις εκδηλώσεις μας εκεί πέρα, τα βίντεο, φωτογραφίες. Είναι πολύ οργανωμένο και άρθρα πάρα πολλά. Το έχω δηλαδή δει. Σε 6 χρόνια έχουμε 50 σελίδες να διαβάσετε. Έτσι, όλα έχετε αυτό, πάρα πολύ υλικό, ειλικρινά, που και να θέλαμε δεν μπορούμε να το παρουσιάσουμε όλο μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε έτσι την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών μέσα από την εκπομπή σας στη Διαζώσεις, που είμαστε φαν. Και να πούμε και για τους. Εδώ, εγώ το λέω πάντα, γιατί με αυτή την προοπτική ερχόμαστε κάθε φορά με τους Γρεβενιώτες. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί Γρεβενιώτες και στην Κοζάνη και μπορούν, είμαστε πάρα πολύ κοντά, θα μπορούσαν και από εδώ να έρθουν, κύριε Πουρνάρα, στο Σύνδεσμο Γραμμάτων. Ακριβώς, έχουν και από εδώ μέλη. Έχουν μέλη και να συμμετάσχουν. Τον κύριο Μπουκάλη, παράδειγμα, το έχουν μέλος. Που είναι ο κύριο Μπουκάλη, που είναι. Και να ανοίξουμε έτσι και κανάλια επικοινωνίας και με την Κοζάνη. Έχουν και συνεργασία, και ναι. Και αυτό που είπατε και για το θέατρο. Με τη χοροδία δωματίου τη κυρία Έμι Σούρα. Έχουμε και εδώ συνδέσεις. Ναι, με το έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί άλλωστε, οι τέχνες, ο πολιτισμός, τα γράμματα δεν έχουν σύνορα, δεν έχουν όρια. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Είμαστε πολύ κοντά. Κοίταξε, με τα μέσα τώρα έχουμε γίνει ένα παγκόσμιο χωριό, μπορούμε να βλέπουμε τι κάνουμε. Εμείς θα ερχόμαστε. Και εμείς θα συνδράμουμε με τον τρόπο μας, στα πλαίσια του εφικτού πάντα. Δίνουμε βήμα, χώρο και χρόνο σε τέτοιου είδους θέματα, να τα αναδεικνύουμε και να μας κάνετε τη τιμή και μια επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα να έχουμε.
Να είμαστε καλά. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα με υγεία και αγάπη. Με υγεία και αγάπη. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σύντομα κοντά σας.